Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομε, Αποστολών Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες τις Στεφανοφέντες, πείσατε πρεσβεία του ελεηθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλι ευσεβές ακροατήριο, και πάλι εδώ εις την αίθουσα αυτή. Χαίρο που βλέπω δια μίαν ακόμη φορά τα προσφυλή σας πρόσωπα. Ξέρω ότι έρχεστε από όλες τις συνοικίες των Αθηνών και Πειραιός ακόμη και περιχώρων και επί των περιχώρων με μια δίψα που δεν ξέρω αν μπορώ να σας ικανοποιήσω τη δίψα αυτή, μια δίψα πνευματική. Διψάτε να ακούσετε, να πιείτε από το γάργαρο νερό της Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η δίψα σας. Εδώ κάτω, εδώ πέρα στην αίθουσα, εκεί στο άκρο, στη γωνιά εκεί, είναι ζωγραφισμένο στο δάπεδο ένα ζαρκάδι με μια επιγραφή, «Ον τρόπον υποθεί έλεφος επί τα σπηγάς των υδάτων». Όταν το φτιανα, κάποιος με ρώτησε, «Τι σημαίνει αυτό το ζαρκάδι εδώ μέσα», μου λέει. «Αμ», λέω, «σημαίνει ότι ο χριστιανός πρέπει να διψάει όπως το ζαρκάδι στην ερημιά μέσα, διψάει και τρέχει χιλιόμετρα, 30-40 χιλιόμετρα να πάει να βρει νερό να πιει, και όταν πίνει το νερό ευχαριστιέται». Έτσι λένε και ο χριστιανός, διψά στον κόσμο αυτό την αλήθεια. Μου λέει εκείνος, «Μα υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί στον κόσμο αυτό?» Μου λέω, «Υπάρχουν, μα δεν πιστεύω». «Εσείς λοιπόν είστε τα ζαρκάδια, τα διψασμένα ζαρκάδια. Ζωντανέψατε το ζαρκάδι εκείνο που είναι εκεί στο άκρο της αιθούσης, ως ένα σύμβολο της πνευματικής ψυχής που διψάει την αλήθεια. Εσείς το ζωντανέψατε στον 20ο αιώνα, τον αιώνα αυτόν, τον απατεώνα. Σεις μεν έρχεστε εδώ για να ακούσετε. Εγώ δε δεν το έγραψα και εγώ αυτό. Όταν χτίζαμε αυτή την αίθουσα, και η αίθουσα αυτή δεν την έκτισαν μπουρζουάρες, τα πτωχαδάκια της Αθήνας το ενέκτισαν την αίθουσα αυτή, με τον οβολό τους, με το υστέρημά τους. Όταν έκτισα την αίθουσα αυτή, κάποιος οδοκαθαριστής, δεν ξέρω να ζει, αν δεν ζει, αιωνία του η μνήμη, ανέβηκε πάνω και μου λέει, «Εδώ τι θα γίνει?» Λέω, «Θα γίνει η αίθουσα. Ποιος θα κηρύττει, εσύ θα κηρύττεις?» Λοιπόν, αυτός διάβαζε, αυτό ο καθαριστής διάβαζε την Αγία Γραφή. Μου λέει, «Απάνω αυτού να γράψει σε ένα ρητό. Έως θανάτου αγώνισε η Πρεσαλυθίας και Κύριος ο Θεός έστε με θεσού». Το γράψε λοιπόν καθ' υπόδειξη αυτού του καθαριστού. Και αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη μου. Δεν ανεβαίνω εδώ στον άβωνα να παίξω με, να περάσει η ώρα. Όχι, όχι, όχι. Το κύλημα για μένα είναι ίσον μάχη. Αγώνας, σκληρός αγώνας, αγωνία με κατέχει. Και πρέπει όλοι μας και προπαντός ιεροκήρυκας να αγωνιστεί, ώστε πάνω στις κορυφές να υψωθεί ο Τίμιος Σταυρός. Απόψε πάλι ήρθατε εδώ, διψάτε. Τι θέμα? Είναι ίσως η τελευταία φορά που με ακούετε εδώ στην αίθουσα. Θα σας πω στο τέλος. Αλλά τότε ποιο θέμα από όλα τα θέματα, τα που πρέπει, τα κοινωνικά, τα ηθικά, τα εκκλησιαστικά, τα πανανθρώπινα θέματα που συσσωρεύονται και συνοστίζονται στην εποχή μας, ποιο από το θέμα αυτό θέμα πρέπει να... Είναι ένα θέμα που μας ελκύει. Είναι ένα θέμα μαγνήτης. Είναι ένα θέμα που μας συγκινεί βαθύτατα. Και αυτό το θέμα είναι η εορτή που έρχεται την Παρασκευή, που θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες από το Εύρο τον ποταμό μέχρι κάτω στην Κρήτη, και από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο, την πονεμένη Κύπρο, θα χτυπήσουν τα σήμαντρα όλες οι εκκλησές. Είναι 25η Μαρτίου. Εθνική διπλή εορτή, όπως όλοι ξέρουμε, θρησκευτική και εθνική. Θρησκευτική, αφάνταστο το μεγαλείο της. Ήλιγκο σε καταλαμβάνει ότι ποιος
ο Θεός, ο ύψιστος, καταβαίνει κάτω στη γη. Δηλαδή ο ήλιος εγγίζει τη γη και δεν την καίει τη γη, τη σώζει τη γη. Ο Χριστός κατεβαίνει κάτω στη γη και παίρνει σάρκα και αίμα από τα αγνά αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της κόρης Ναζαρέτ. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθει η πίντη Θεοτόκο το χέρι. Το ένα είναι αυτό, η ελευθερία της ψυχής μας από την τυραννία των παθών. Ελευθερωτής δε ο Χριστός, ο μόνος ελευθερωτής. Η δε άλλη ορτή είναι εθνική. Άγγελος επέμφθη, υπήν πάλι τη Ελλάδη το χέρι. Είναι η λύτρωση της Ελλάδος εκ της τυραννίας, εκ της δουλείας. Αυτή είναι η εορτή, εθνική και θρησκευτική εορτή. Αλλά ζούμε σε ημέρες τέτοιες που υπάρχει μια τάση. Ποια τάση? Κοντά στα άλλα που συνιστούν την ιερά παράδοση του γένους μας. Να σβήσουμε το παρελθόν. Όλο το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν της φυλής μας. Να σβήσουμε τα εορτάς. Τα εθνικά και θρησκευτικά σε εορτάς. Και στη θέση των εορτών, των ιερών εορτών του έθνους, να βάλουμε άλλες εορτές. Εορτές κοσμικές, εορτές της ύλης, εορτές που δεν έχουν μέσα τους στοιχεία θρησκευτικότητος και εθνικότητος. Εορτή πάνω χάρη στην περιφέρειά μου. Φαγωθήκανε κάτι κοσμικοί κύκλοι. Να φτιάσουν εορτή. Να χτυπούν αυτόσον. Ποια νομίζετε εορτή? Εκεί ένα σπάνιο προϊόν παρουσιάζεται πάνω στα μέρη της Φλωρίνης. Δεν υπάρχει αλλού. Είναι η φράουλα. Θέλαν λοιπόν να κάνουν εορτή της φράουλας. Παρακάτω, στην Έδεσσα, εορτή των Ανθέων, των Λουδιών. Εδώ κάτω στην Αθήνα, πέρα στο Δαφνί, εορτή του κρασιού. Παρακάτω, αλλού, διάφορες εορτές. Εορτές των γενεθλίων, που δεν είναι εορτή των γενεθλίων. Εορτή ορθόδοξος. Τώρα μαθαίνω ότι στους κοσμικούς κύκλους, τους μασονικούς κύκλους, τους κύκλους των μεγάλων, δεν εορτάζουν πλέον του Αγίου Νικολάου, λέγονται Νικόλαη, ούτε του Αγίου Κωνσταντίνου, λέγονται Κωνσταντίνη. Αλλά εορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε. Παπική εορτή, φράγκικη εκλογή. Εμείς εορτάζουμε την εορτή του Αγίου, του Προστάτου, υπό το όνομα, το οποίο το όνομα φέρομαι εξημών. Εορτή των γενεθλίων, εορτή της μάνας, εορτή του βρέφους, εορτή, εορτή. Θα φτάσουμε, γελάσετε, σε τέτοιο κατάντημα, όπως ήταν στον αρχαίο. Εκεί πάμε. Πάμε σε νεοδολατρία. Και αν διαβάσετε τα αρχαία θα δείτε ότι οι αρχαίοι προγονείς μας και κάτω οι Αιγύπτιοι και άλλα έθνη είχαν εορτές. Μην γελάστε παρακαλώ. Είχαν εορτή των κρομιδιών, εορτή των σκόρδων, εορτή των λαχάνων, εορτή των όλων των πραγμάτων. Ένας μόνος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος επίησε όλα τα ωραία της γης. Της γης, εορτής, εορτής. Τέτοια είναι η τάση της εποχής μας. Να πάρουν γομολάστιχα του διάολου και να σβήσουν μέσα από το Άγιον Εορτολόγιον τα εορτάς. Και άλλοι είναι έτοιμοι στη θέση των εορτών αυτών να βάλουν άλλες εορτές. Τι θα δουν τα ματάκια σας, τι θα ακούσουν τα αυτάκια σας. Θα φρίξετε, θα φρίξετε. Κάψανε στη Ρωσία όλα τα λείψανα των Αγίων και έχουν μπαλσαμωμένο. Παρακαλώ, και πάνε κοπάδια, κοπάδια και προσκυνάνε το λείψανο των μπαλσαμωμένων του Λένιν. Δεν υποτιμώ κανένα, προσέφερε και αυτός στην ανθρωπότητα, έστω ως άρνησης, πολλά ως άρνησης και ως θέσης, αλλά ποια σύγκρισης των Αγίων μπροστά των Αγίων, των αυτών των ανθρώπων ή οδήποτε όνομα. Λοιπόν, δεν θες να προσκυνάς τα Άγια, θα προσκυνήσεις άλλα Άγια. Αναγκαστικό, σαν κοπάδι, σαν αγέλη. Εορτές, να ζήσουμε τις εορτές. Εορτές του Χριστού, της Παναγίας, εθνικές εορτές που υπενθυμίζουν ένα ωραίο παρελθόν. Και ο μεν άθλιο, το άθλιο παιδί κάθεται στο σπίτι του πατέρα
Δεν είναι παρελθόν. Αφού θέλει να ζει στο παρελθόν, να σβήσει, να σκρεμίζει το σπίτι που κάθεται. Να ξεριζώσει το δέντρο που τρώει καρπούς. Να κόψει τις γέφυρες. Παρελθόν δεν είναι αυτό. Κάτω το παρελθόν. Και να αρχίσει από το μηδέν. Ω, για φανταστείτε. Απολαμβάνομαι το παρελθόν, απολαμβάνομαι, αδερφή μου. Δεν μπορώ να το σβήσουμε. Είμαθα μια συνέχεια του παρελθόντος, μια βελτίωση του παρελθόντος, μια επάφηση του παρελθόντος, ναι, αλλά όχι καταστροφή του παρελθόντος, διότι αν προστιμεί καταστροφή του παρελθόν, πάει, αρχίσουμε από το πρώτο, ζούμε και απολαμβάνουμε τους κόκκους, τους μόχθους, τους υδρότας, του υλικού κόσμου, τον οποίο δημιούργησαν οι προγονείς μας, αλλά ορφαντός πρέπει να απολαμβάνουμε τους καρπούς και τα αποτελέσματα τον πνευματικού κόσμου, τον οποίο, τον ωραίο, του όμορφου κόσμου που δημιούργησαν αυτοί για το ιερόν των αγώνων. Εορτή λοιπόν σήμερα, εορτή. Υπενθυμίζει η εορτή στις 25 Μαρτίου, την Παρασκευή, το μεγαλούργημα των αιώνων, την Επανάσταση του 21. Μα τι ήταν αυτή πρώτης Επαναστάσεως του 21, τα ξέρετε από το σχολείο, αν και τώρα και στο σχολείο θα σβήσουν αυτά τα πράγματα. Και θα εορτάζουμε την εορτή του αστροναύτου, την ημέρα κατά την οποία πάτησε ο αστροναύτης επάνω, μεγάλο πράγμα. Η κατάκτηση της Σελήνης και άλλων εορτών. Λοιπόν, έχουμε τι το πρώτα η πατρίς μας, σβησμένη ήταν από το χάρτη η Ελλάς. Ή το μία επαρχία, μέσα στην απέραντον αυτοκρατορία των Τούρκων που άρχιζε, που τα πλοκάμια της έφταναν μέχρι τον Ευφράτη ποταμό και μέχρι τον Νείλο και μέχρι τη Βιέννη, το Δούναβι έφτανε απέραντος. Μέσα ήτανε αυτά. Στεκότανε Σούζο, κλαρίνο στεκότανε μπροστά στο Σουλτάνο η πρεσβευτέ της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας. Και Ελλάς σβησμένη από το κράτος. Τι το Ελλάς, βασανισμένο κράτος, αγιασμένο κράτος. Υπέφερε τα πάντινα κάτω από το Μεσοφέγγαρο. Η πίεση ήταν τρομακτική. Πίεση φόρων. Για να μπορέσει κάθε Έλληνας να έχει το κεφάλι του στον ώμο, έπρεπε να πληρώσει το γνωστό χαράτσι. Γυναίκα δεν εξουσίαζε, παιδιά δεν εξουσίαζε. Η εκκλησία δεν μπορούσε να πάει εύκολα. Καμπάνες δεν επέτρεπε. Καινούργιοι ναοί δεν επιτρεπόντανε. Πάνω στη Μακεδονία και αλλού οι εκκλησίες είναι 1 χιλιόμετρο έξω από την πόλη. Στο κέντρο μέσα είχαν οι Τούρκοι τα τζαμιά τους. Απ' έξω οι εκκλησίες μακριά. Και αν γκρέμιζε καμιά εκκλησία, 1000 βάσανα χρειαζόταν να πέσουν στα πόδια των Σουλτάνων και των Μπασάδων να πάρουν άδεια να χτίσουν εκκλησία. Πολύ σας συγγενήσει μια λεπτομέρεια. Ο στη Σμύρνη, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς εδώ, μα παλιός γέρος, 80 χρονών θα υπάρχει. Σήμερα είδα κάποιον γέρο, ένα 80 ετών, γεροντάκι ευλογημένο, που ήταν ένας από τους Ευζώνους που πρώτος πήδησε στη Σμύρνη. Πρώτος πήδησε, Ευζώνας, 23 ετών, λοχίας, που βγήκε εκεί πέρα και δάκρυζαν, έκλειναν τα βουνά. Εκεί στη Σμύρνη λοιπόν. Υπήρχε μέχρι το 22 η πιο ωραία εκκλησία της Ανατολής, η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, που το τέμπλο εδώ νομίζω σώθηκε κοντά στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, εκεί μια αυτή η εκκλησία, σε πόσες μέρες την έκτισαν, πόσες μέρες ο Τουλτάνος έδωσε άδεια, πόσες μέρες, παρακαλώ, αφάνταστο, 40 μέρες! Και μέσα 40 μέρες την έφτασαν οι Έλληνες και οι Μικροσιάτες της Μικροσιασίας. Ο Ελλάς, ο Πατρίς, ο Ευσέβια. Τώρα το σπιτάκι σου, σε ένα χρόνο, μια πολυκατοικία μέχρι τα άστρα. Εκκλησιά, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια, 10 χρόνια. 40 μέρες οι πτωχοί εκείνοι κουβαλούσαν λάσπεις πέτρες για να χτίσουν το μεγαλούργημα που λέγανε Άγια Φωτίνη, που ηξιώθη να λειτουργήσει για τελευταία φορά. Ο μέγας εκείνος κληρικός, ο Χρυσόστομος Βίλνης. Πίεσης, καμπάνα όχι, εκκλησές όχι, πίεσης. Ο οποίος τολμούσε να πει τη λέξη συζητώντας εκεί στο καφενείο δεξιά αριστερά στο δρόμο, να τελμούσε κανένας γεράγιας να πει το όνομα του Μωάμεθ. Α, το Μωάμεθ το όνομα να πεις. Να πεις απλώς το όνομα του Μωάμεθ, κανένα παιδάκι μικρό, μεγάλος, γέρος. Συζήτησε πάνω, το ο Τούρκος, βλαστήμησε, πα, βλαστήμησε, δεν έπρεπε να φέρει, γιαούρης, ραγιάς, να αναφέρει το όνομα του Μωάμεθ, το θεωρούσαν ύβρι, ατιμία, βεβήλωση του ονόματος. Το πιάνανε αμέσως, το συλλαμβάνανε,
το οδηγούσαν μπροστά στους πασάδες, τους Τούρκους τους αυτούς, και του λέγανε βλαστήμησες τον... Όχι, δεν βλαστήμησε τον Μάμεθ, απλώς είπα τον Μάμεθ. Α, τώρα δεν μπορείς πλέον, θα γίνεις Τούρκος. Α, εγώ δεν γίνομαι Τούρκος. Και έτσι εμαρτύρησαν οι περισσότεροι νεομάρτυρες της φυλής μας, που είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες, εμαρτύρησαν ακριβώς με την κατηγορία ότι λέγοντας, όταν έφεραν το όνομα του Μάμεθ, ως βλαστήμια. Πίεσης, πίεσης, μεγάλη πίεσης. Θέλετε να δείτε μια πίεση, θα τρομάξετε, η μεγαλύτερη πίεση, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, στις πουστεμανάδες, το αισθάνεστε περισσότερο, χτυπούσαν οι πόρτες. Ποιοι, αστυνομία του Σουλτάνου, μπρος, ανάψτε φώτα, δαδιά ανάψτε, τα παιδιά σας, το καλύτερο παιδί το άρπαζαν, γεννήτσαρο τον κάνανε, γεννήτσαρο, κλάμα, έκλαιγε ραχή. Δια τα τέκνα αυτής, άτινα ουκησί και ουκήθελε παρακληθήνε, αλλά έκλειε ελάστα καλύτερα παιδιά της. Εξισλαμισμός, γεννήτσαροι, φανατικοί εχθροί, τους έγραφαν πλέον στο τάγμα των γεννήτσαρων. Πόσοι μετρήστε, πόσοι τέτοια ελληνόπαιδα, εκλεκτά ελληνόπαιδα, σπουδαία άντρες, ωφέλιμοι στην οικογένεια, πόσοι τέτοιοι μέσα στο διάστημα που επεκράτησε αυτό το παιδομάζωμα. Για μετρήστε, τα υπολογίζει ο εθνικός μας ιστορικός πόσο. 1 εκατομμύριο! Συγκινήστε. Εκεί μένει Σουλτάνος Τούρκος, άρπαξε μέσα στις αγκαλιές των μητέρων 1 εκατομμύριο. Και στα τελευταία χρόνια μου έρχεται να κλάψω, ξέρω ότι δεν τα ακούτε, δεν τα εφαρμόζετε, φωνηβουάντος εν τερίμω είμαι. Μέσα στα χρόνια εκείνα, 100-200 χρόνια περίπου, άρπαξε ο Τούρκος από την αγκαλιά μέσα της ελληνικής οικογενείας 1 εκατομμύριο. Και στα τελευταία μόνο 10 χρόνια στην Ελλάδα, κάποιος άλλος άρπαξε από την Ελλάδα 1 εκατομμύριο παιδιά, και η Ελλάδα έχει παιδιά. Με καταλαβαίνετε. Ποιο είναι, η αποφυγή τεκνογωνίας. Ήδη οι Έλληνες τρώμε τα παιδιά. Πρόμε, 1 εκατομμύριο παιδιά. Ω, τι παιδιά θα είχε η Ελλάς. Δεν έχει παιδιά η Ελλάς. Ούτε γεωργούς, ούτε βοσκούς, ούτε τεχνίτες, ούτε τίποτα. Ερημιά, γεροκομιό. Βλέπουμε λοιπόν τα κακουργήματα τα οποία έκανε η Τουρκία εναντίον μας. Να βλέπουμε κι εμείς τα κακουργήματα. Και ύστερα φοβούμαστε τον πόλεμο. Μα θα γίνει πόλεμος. Έκανες ένα-δυο παιδιά. Ίδρωτα έκανες. Ίδρωτα έκανες. Ουποίησε αυτό είδωλον. Τον προσκυνάς, Χριστέ μου, Αγγελέ μου, κυλισμόνις των Θεών, και τον τρέφεις με τρόπο που θα φτάνουνε 10 παιδιά να τρεφούν. Ε, λοιπόν, θα τα σπάσει ο Θεός τα είδωλα αυτά προς τιμωρία σου. Και θα έρθει ο πόλεμος ως ποινή των φοβρών αμαρτημάτων, των οποίων κορυφαίο αμάρτημα, ύστερα από τη βλαστημία, είναι αποφυγή της τεκνογωνίας, που έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις μέσα στην πατρίδα μας. Αλλά επανέρχομαι ύστερα από την παρέκβαση αυτή, επανέρχομαι στο θέμα μου, ότι κάτω από το Μεσοφέγγαρο υπέφερε η πατρίς τα πάνδυνα. Πού περισσότερο η πίεσης, πού ή το περισσότερο η πίεσης, σε δύο μέρη ήταν περισσότερο η πίεσης. Σε δύο μέρη, εκλεκτά μέρη της πατρίδος μας, ήταν η πίεσης μεγάλη, 95 βαθμός. Εδώ, στην Ελλάδα, ήταν ο λιγότερο, αλλά στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, τρομερά πίεσης. Όλη η Ασία, όλος ο Πόντος, από τη Σμύρνη μέχρι Παθιά, μέχρι Αρμένια και μέχρι την Ατάλια και μέχρι κάτω, εκεί βαθιά, στην Τουρκία, όλη η Μικρά Ασία ήτανε χριστιανοί! Χριστιανοί! Ούτε ένας Τούρκος! Από την πολλή πίεση, χωριά, παπάδες, κληρικοί, όλοι αλλαξοπίστησαν και έμειναν ιερόληψανα, ήρωες των ηρώων, πιστοί στην πατρίδα, πιστοί στον Θεό, πιστοί στην Αγία μας Εκκλησία. Από τον ελληνισμό όλων εκείνων στη Μικρά Ασία έμειναν πόσο, 2 εκατομμύρια, μόνο 2 εκατομμύρια ήταν πλέον, μες στην Τουρκία, μειοψηφία πλέον, και αυτοί ξεριζώθηκε στις ημέρες μας. Πίεση στη Μικρά Ασία, στον Πόντο. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι που είναι πολύ συγκινητικό.
ξέρετε ότι ακόμα στον πόντο υπάρχουν χριστιανοί? Στην τραπεζούντα, στην Σινόπη, στα Άγια εκείνα μέρη, όπου υπήρχαν τα περίφημα μοναστήρια, μεγάλα μοναστήρια, ιστορικά μοναστήρια, εκεί πέρα μέσα ακόμα υπάρχουν χριστιανοί. Φέρονται Τούρκοι, ονόματα τουρκικά, γιορτές τουρκικές. Στα δημοτολόγια, στο ήτο γραμμένοι, αλλά μέσα στην καρδιά βαθιά έχουν την πατρίδα, την Ελλάδα και τον Χριστό. Ένα από τα πιο συγκινητικά που με οξύωσε ο Θεός να δοκιμάσω επάνω στην ακριτική μου περιφέρεια, μια μέρα ήρθε ένα αντρόγυνο. Χτυπάει την πόρτα, μπαίνω μέσα, καθίστε. Λέει, κοιτάζει την πόρτα. Λέω, γιατί κοιτάζει την πόρτα? Δεν θέλω να μας ακούσει κανείς. Μη φοβάστε, λέω. Ό,τι μου πείτε, λάκκος θα είμαι. Τι θέλετε να μου πείτε? Να, λέει, είμαστε τουρίστε. Τουρίστε από πού είστε? Από την τραπεζούντα, μου λέει. Τουρκοί είστε? Άρχισαν να κλαίνε. Τούρκοι στα χαρτιά. Στην καρδιά Ελληνές και Χριστιανοί. Δέσποτα. Και πέσαν και δέσποτα. Να μας βαπτίσεις. Δέσποτα να μας στεφανώσεις. Πήγαμε αλλού, δεν μας δίνουν, δεν θέλουν. Για να μην δημιουργήσουν ζητήματα με την πρεσβεία την Τούρκη. Εσύ θέλουμε να μας βαπτίσεις. Τους εβάπτισα και σου στεφάνωσα. Ενώματι Ιησού του Ναζαρέου. Του ευσταυρωμένου Θεού. Και πόσοι τέτοιοι, και πιάσαμε συζήτηση μαζί τους. Αχ, λέει, πόσοι τέτοιοι. Ένας Τούρκος, λέει, με κατάλαβε και με παρακολουθούσε από τα τζάμια να δω αν κάνω το σταυρό μου. Ω, εμείς που ζούμε ελεύθεροι, ω, εμείς που ζούμε ελεύθεροι, ανάξι να απολαμβάνουμε το αγαθό της ελευθερίας. Πίεσης στην Τουρκία κάτω, απέραντος, μέσα στον Τούρκο εκεί πέρα. Και μην νομίσετε, το μίσος αυτό που τρέφει αυτή η φιλή εναντίον μας εξακολουθεί. Αν πάτε στη Σμύρνη τώρα, τραπεζούντα, άγκυρα, στα ευλογημένα μέρη που πέρασε το ευζωνικό του πλαστήρα, όλα αυτά τα μέρη τα Άγια, τα ομολογία μου κάνει με αυτά έμερα, τραγουδούν τα παιδιά, ενώ εμείς ξεχάσαμε και τον εθνικό ύμνο. Και τον εθνικό ύμνο ντρέπονται τα παιδιά να κάνουν. Αυτοί έχουν άλλο τρίθρο τον εταιρικό, τον ψάλλουν και τραγουδούν φανατικά. Και λένε ένα τραγούδι, αχ, λέει, να δώσει ο Αλλά σε μια πέτρα πάνω να σπάσουμε τα κεφάλια 100 γιαούριδων, 100 Ελλήνων. Αναπτύσσουν φανατισμό τεράστιο. Φανατισμό που μόνο στην εποχή του Μωάμεθ, του Πορθητού που ήλωσε την Κωνσταντινούπολη παρουσιάζονται. Εμείς εδώ η Ποτονία, εκεί το θερμόμετρο έχει φτάσει 1000 βαθμούς. Τούρκοι, Τουρκία, κάτω στην Τουρκία, 400 χρόνια. Και επιτέλους επαναστάτης η Ελλάς. Δεν είναι η πρώτη επανάσταση. 7 άλλες επαναστάσεις έχουν. Επικεφαλής όλων των επαναστάσεων. Παρακαλώ, ποιος? Ποιος? Ο κλήρος. Ιστορικό γεγονός αναφυσβητητών, το οποίο θέλουν να αμφισβητήσουν τα τελευταία χρόνια απάτριδες και άθρησκοι και άθροι. Επαναστάτης. Η δε επανάσταση του 21 είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοια άλλη επανάσταση. Μοναδική ως προς το λατήριο, ως προς τον σκοπό, ως προς την κατεύθυνση. Αν υπήρξε το λατήριο της επαναστάσεως, ταπεινά συμφέροντα του κόσμου, δεν υπήρξε ο μπεζαχτάς, το χρήμα, δεν υπήρξαν τα πετρέλαια και τα κάρβουνα, γιατί τα πετρέλαια και κάρβουνα γίνηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Αν υπήρξε κάτι μεγαλείων, άφθαστο μεγαλείων, για την πίστη του Χριστού την Αγία, πολέμησαν εκείνοι οι Άγιοι Πάτερες. Να λόμψει ο Σταυρός, έλεγε ο Ρήγας ο Φαραίος, σε στεριά, σε θάλασσα, σε νησιά, να λόμψει ο Σταυρός, να γκρεμιστεί απάνω από το τζαμί. Την Αγιά Σοφιά που το έκανε τζαμί, να γκρεμιστεί το φέγγαρο και να στηθεί ο Σταυρός. Και πάλι ο παπάς, ο Έλληνας, να λειτουργήσει πάλι μέσα στον ναό της Αγίας Σοφιάς. Ή μάλλον να συνεχίσει τη διαλειτουργία, γιατί διακόπη στο μέσο η διαλειτουργία όταν μπήκαν μέσα οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη. Και το πιστεύω ακριβώς, το πιστεύω, δεν θα ζω. Μέσα στον κόσμο, μέσα στον τάφο θα είμαι. Αλλά η νέα γενιά, όχι η παρούσα γενιά, η αμαρτωλή. Μια νέα γενιά, το πιστεύω. Θα λειτουργήσει μέσα στην Αγία Σοφιά και θα είναι η μέρα δόξης και μεγαλείου της Ορθόδοξης ημών Εκκλησίας. Και αυτοί σήμερα οι Τούρκοι, οι οποίοι μας πολεμούν, θα έρθει η μέρα που θα μετανοήσουν και αυτοί και θα επιστρέψουν και όψονται ίσον εξεκέντησαν.
Πρέπει να ζούμε την πίστη με τα όνειρα, με τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Επαναστάτησαν, επανάσταση μοναδική. Δεν υπάρχει στον κόσμο θρησκευτική επανάσταση. Πού οι λόγια θα πείτε? Λόγια είναι αυτά. Α, όχι λόγια. Μάρτυρες της αληθείας αυτής, ότι η επανάσταση αυτή είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και λατήριον είχε την πίστη του Χριστού μας, είναι ήρωες του 21. Ποιον πρώτον και ποιον δεύτερο και τρίτον? Θα επιτρέψετε τις Άγιες αυτές οι μέρες που τόσο υποτονητικά εορτάζομαι να προβάλλουμε ενώπιόν μας τα ηρωικά μορφάς των αιμίστων εκείνων ανδρών, των οποίων εμείς δεν είμαστε άξιοι να ασπαστούμε το άκρο των υποδημάτων τους. Πρώτα θα σας παρουσιάσω από την πυναποκοθήκη των ηρώων του ναού, του εθνικού ναού της πατρίδος, την ηρωική μορφή του πρώτου εκείνου, ο οποίος εκήρυξε πάνω στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιον, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρών Πελώριον και κάλεσε τους Έλληνας, όλοι των Βαλκανίων τους χριστιανούς, ιδιαίτερος τους Έλληνας, να επαναστατήσουν εναντίον της Τουρκίας. Εν τούτο, λέει, θα νικήσουμε, εν τούτο το σημείο, εν το Τίμιο Σταυρό. Ήταν εκλεκτός των εκλεκτών. Δεν ήταν ένας που δεν είχε το μέλλον του. Ήτανε, παρακαλώ, που ήταν από την εκλεκτή οικογένεια των Υψηλανδέων. Ήτο πλουσία οικογένεια. Ήτο ακόμα ήρωος. Το ένα χέρι του κόπηκε σε μια μάχη εναντίον του Ναπολεόντος. Και τον είχε ο τσάρος υπασπιστή, πρώτο υπασπιστή. Και σε μια στιγμή, πάρ' τα γαλόνια τσάρε, πάρε τα σπαθιά, πάρε τα τίποτα. Σαν απλούς στρατιώτης θα αγωνιστούν για την Ελλάδα. Τα εγκατέλειψε τα πάντα. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι οικονομικά ελαττήρια όδησαν τον κόσμο αυτό? Τα πάντα εθυσίες. Αρρωσιάζουν όποιον σας την Αγία του ψυχή. Τον έπιασαν, τον συνέλαβαν. Τον ύψανε στις φυλακές στα ποντρούμια της Βιέννης. Εκεί έζησε. Πέθανε λέγοντας το Πάτερ ημών. Πέθανε λέγοντας δόξα Θεός. Πέθανε τη στιγμή που υπεγράφεται πλέον η ελευθερία της πατρίδος. Δόξα σε ο Θεός και απειλθεία. Σας τον παρουσιάζω. Θα ήθελα ολόκληρο το κήρυγμα να το αφιερώσω στην ψηλή οικογένεια των Υψηλανδέων, αλλά άλλοτε ίσως, διότι αυτά έχουμε εντολή ότι μνημονεύεται ημών εκείνων οι οποίοι ελάχισαν ημίν το λόγο του Θεού. Έχω υποχρέωση ιερά να θυμούμεθα τα σειρά σιάς εκείνων οι οποίοι μας χάρισαν πατρίδα ελευθέρα. Δεύτερος πρέπει να γραμμαστεί εκείνος ο γέρος του Μοριά, εκείνος ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φτωχαδάκι ήταν, σε μια σπηλιά τον γέννησε η μάνα του. Ξεροθρεμός στην οικογένειά του. Λογαγός ήταν κι αυτός και υπηρετούσε και δεν είχε ανάγκη από χρήματα και αξιώματα και τα θυσίασε όλα. Και πίστευε στο Θεό, μια πίστη βουνό, μια πίστη Μακαβαίων. Όπως οι Μακαβαίοι της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι με στα στήθη του ήρωος αυτού υπήρχε η πίστης, η βαθιά η πίστης. Θέλετε παράδειγμα, ένα-δύο παράδειγμα από τη ιστορία που έλεγε σοφά λόγια, γράμματος ήτανε, αλλά σοφά λόγια έλεγε. Μαργαριτάρια έβγαινε από το στόμα του και είχε μια φωνή βροντόδη και ισχυρά και σάλπιγγα ισχυρά και λάγει στα παιδιά της πατρίδος. Πολιόρκησε με τα στρατεύματα την Τριπολιτσά. Ένα μήνα, ύστερα από ένα μήνα, η Τριπολιτσά στα χέρια των Ελλήνων. Μέγα γεγονός. Μπήκανε μέσα, με τα φλάμπορα, με τις σημαίες, με τα ξαφτέρυγα, μπήκανε μέσα. Σταμάτησε εκεί, Κολοκοτρώνης λέει. Είναι μέρα Παρασκευή. Σήμερα θα νηστεύσουμε. Προσδόξαν της Αγίας Τριάδος. Και όλοι ανήστευσαν. Την ημέρα έτσι. Μια δοξολογία περίεργος με νηστεία και προσευχή στο Θεό. Του Δεδογιάννου όσο και εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία, τα πίστευαν αυτοί αυτά.
Δεύτερο, είδαν στιγμές κρίσιμες άλλων στιγμιότυπων από την Άγια Ζωή του. Την πίστη τη βαθιά. Ήταν οι μέρες, σκυρές ημέρες. Τον άφησαν όλοι. Μόνος του, σε ένα διάσωλο επάνω. Έμεινε μόνος του. Μια εκκλησά ήταν μέσα. Μπήκε μέσα, γονάτισε. Το δάκρυ του κορόμιλο να κλαίει σαν μικρό παιδί. Έκανε την προσευχή του. Άναψε το κερί του. Και βγήκε έξω. Έλαμπε σαν τον ήλιο. Τι είπε, λόγια χρυσά και αθάνατα. Η Παναγιά υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος. Και η Παναγιά δεν ήσαν τους μεγάλους που παίρνουν πίσω την υπογραφή τους. Και η πατρίς μας θα ελευθερωθεί. Και πάλι μπόρεσε μπροστά. Και μπήκε στα δρεβενάκια μέσα. Και δημιούργησε νέος αγώνας και μάχας νικηφόρος. Θέτε ένα άλλο, το πιο συγκινητικό. Γέρασε πια ο γέρος του Μουριά. Ήρθε εδώ, στην Αθήνα. Πόσο είχε Αθήνα, 10.000. Πόσα γυμνάσια είχε, 30 γυμνάσια. 40 έχει τώρα, πόσο ξέρω έχει. Ναι, η Αθήνα τότε είχε ένα και μόνο γυμνάσιο. Με γυμνασιάρχη που να πιάσεις όλους τους γυμνασιάρχες να τους στύψεις, δεν τον φτιάνεις τον πρώτο κοινό γυμνασιάρχη. Γενάδιος λέγεται. Μεγάλος ανήρ και διδάσκαλος που διάβασε. Μια μέρα Άγια πάει στο γέρο του Μοριά και του λέει, καπετάνια, να έτσι να σε δούνε τα παιδιά της Ελλάδος. Οι πρώτοι μαθητές, παιδιά θρησκευτικά, πιστά, προς ημέρα τον Θεό. Παραταχθήκανε όλα τα παιδιά απ' έξω, έξω στο ύπεθρο και περιμένανε το γέρο του Μοριά. Ήρθε αγράμματος αυτός. Αλλά σοφία θεϊκή. Παιδιά σας χαιρετώ. Φεύγω για τον άλλο κόσμο. Το ψωμί μου το φάγαμε εμείς. Σεις θα δημιουργήσετε τη νέα πατρίδα. Φυλάξετε τη θρησκεία μας. Όταν πιάσαμε τα άρωματα, όταν πιάσαμε τα άρωματα, είπε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Έτσι έκανε. Αν ζούσε σήμερα ο Κολοκοτρώνης και τολμούσε να πάει ο Κολοκοτρώνης, ξεπερασμένη πια φυσιογνωμία. Βέβαια, μπροστά στους νέους ήρωας που δημιουργούνται κάθε μέρα. Λοιπόν, που φυτρώνουν, αρχόνταν να πήγαινε σήμερα ο Κολοκοτρώνης στο Πανεπιστήμιο, στα γυμνάσια. Μην γελάσετε. Μην γελάσετε. Μην γελάσετε. Θα του πετούσανε γιαούρτι. Και θα γράφανε συνθήματα εναντίον του Αγίου. Μάλιστα, και καταντήσανε. Να γνωρίσουμε αυτούς τους ήρωας. Τους πραγματικούς ήρωας, τους μεγάλους άντρας, στους οποίους έγεννησε η πατρίς. Και να πάψουμε πλέον να τους τιμούμε και να τους δοξολογούμε. Αυτός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Τον παρουσιάζω. Θέτε έναν άλλο τώρα από τη θάλασσα τώρα, θαλασσινό. Γιατί και εγώ θαλασσινός είμαι. Λοιπόν, θαλασσινός από την αφρισμένη θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους. Αχ, τι συγκινήσεις και τι συγκρίσεις και τι διδάγματα μπορούσα να βγάλουμε από αυτούς. Είναι ο Κανάρης. Φτωχαράκι, ναυτόπες, 20 χρονών. Νιόπαντρος, παντρεμένος, με γυναίκα που τον αγαπούσε, το λάτρευε. Το Αιγαίο πήκτωσε από καράβια τουρκικά, όπως τώρα πάλι πήκτωσε. Πήκτωσε από καράβια πάλι στις ημέρες αυτές. Πήκτωσε από καράβια μεγάλα, τρόμος και φόβος. Ο Κονάρης πίστευε στο Θεό. Γυναίκα θα σε αφήσω, δεν υποφέρω. Κοκκίνησε η χιός, η θάλασσα, ένα χιλιόμετρο μακριά από τη Χίο. Κοκκίνησε από το αίμα. Θα πάω. Πώς θα πας? Αυτοί έχουν πελώρια καράβια, φρούρια, πλωτά φρούρια. Πώς θα πας? Θα είχε υποβρύχια ούτε αεροπλάνα. Είχε ψυχή. Και ψυχή αξίζει παραπάνω από αεροπλάνα και από υποβρύχια και από άλλο τι το οποίο έχει η πατρίς. Μια βαρκούλα είχε. Αλλά μέσα στη βαρκούλα
πίστης ακράδαντος. Προχωρεί, προτού να πάει το σταυρό του. Προσευχήθηκε, γονάτισε, παρεκάλεσε τον Θεό. Πάει, πλησιάζει, ανάβει με το περιπολικό, τεινάζει τον αέρα, την αβραχίδα μέσα στην οποία γλεντούσαν οι σφαγείς της Σχίου. Και έλαμψε ο κόσμος όλος. Και απ' άκρου κάκρου κανάλι φώναζε ο κόσμος. Τα βουνά και οι θάλασσες. Και όταν πέστρεψε στη ξηρά τον περιμένανε. Και πήγε μπροστά στην εκκλησά. Και μέσα στην εκκλησά γονάτισε. Και έκανε την προσευχή του. Αυτός ήταν. Τέτοια Άγια μέρα. Τα παιδιά της Αθήνας. Εκεί στα Πατήσα καθότανε. Σήμερα πέρασε από την εκκλησά του. Ένα εκκλησάκι. Στην Κυψέλη. Εκεί κάτω. Εκεί πέρα ένα κλεισάκι των Αγίων Αποστόλων. Να περάσετε να το δείτε. Εγώ πέρασα σήμερα και το είδα. Μπήκα μέσα, έκλαψα. Ένα μικρό ταπεινό κλεισάκι. Εκεί μέσα έμενε. Πήρε κάθε Κυριακή παρακαλώ. Πρώτος να ακούσει τον όρθρο. Όρθιος ο γέρος. Και είχε στασίδι που τώρα είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Εκεί προσευχόντανε μέχρι τέλος της ζωής. Και όταν πήγαιναν τα παιδιά και τον ρωτούσανε. Πώς έκανες το έκανες αυτό, με μια βαρκούλα, να κοινάξει τον αέρα, ένα ολόκληρο ναυαρχ, μια ολόκληρο ναυαρχίδα. Α, λένε τίποτα ρε παιδιά, τίποτα. Είπα απόψε Κωνσταντή, θα πεθάνει για την Ελλάδα, για την πίστη του Χριστού, και πέθανε για την Ελλάδα. Τέτοια ήταν, έτσι ψηφιάστηκαν. Και έπειτα έρχονται οι ληστέ, έρχονται οι άνθρωποι της Σύλλης, και του μπεζαχτά και του χρήματος και του συμφέροντος να αποδώσουν τα σερωϊκά σατάς πράξεις εις ταπεινά ελαττήρια. Κανάλης, ψυχή ευλογημένη, πιστός εις τον Θεό, ευλογημένος μέχρι τέλος της ζωής του. Ο αγράμματος αυτός και πιστός εις τον Θεό άνθρωπος που εταπείνωσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Ξεχάσαμε τον άλλο, τον αρχινάβαρχο, τον Μιαούλη. Πιστός εις τον Θεό είχε αυτός. Έφτιασε σταυρό και κάτω από το σταυρό εκάλεσε τους ναύτας και τους πλοιάρχους να στρατευτούν και να πολεμήσουν για την πατρίδα. Όταν πάτε στην Ίδρα, ο δεσπότης της Ίδρας, ένας εκλεκτός δεσπότης, έφτιασε ένα σταυρό μικρό και το δίνει σαν ευλογία. Ο σταυρός αυτός είναι μικρογραφία του μεγάλου σταυρού που είχε στην αυαρχίδα του στον Άρη. Απάνω ψηλά, μη φοβάστε παιδιά. Απάνω ψηλά, όχι υποκριτικά. Όχι. Αλλά πραγματικός είχε το σταυρό επάνω ψηλά στην αυαρχίδα του. Και υπάρχει αυτό μα ο σερό λείψανον και υπενθύμησης των ηρωικών αγώνων του Μιαούλη. Τι έγραφε, σας παρακαλώ. Ας έρθει ένας ελασίου δίπλαος. Εδώ. Αυτός ήταν ο σταυρός που είχε στην Αυαρχίδα. Μεγάλος όμως, τόσο μικρογραφία. Σταυρός. Λοιπόν, διάβασε. Από εδώ, γύστερα, από εκεί. Στο μέσο, στην καρδιά του σταυρού, Ιησούς Χριστός νικά. Εδώ, από εδώ μέχρι πέρα. Και από εκεί κατά. Σταυρού τύπος, εχθρής τρόμος. Σταυρός πιστών, το στήριγμα. Τώρα θα σας παρουσιάσω την πιο αγνή φυσιογνωμία του 21, τον Άγιο του 21. Τον Άγιο του 21. Με κομποσύνη περνούσε τη νύχτα τα μεσάνυχτα. Παλάγια δέσποινα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και όταν ήρθαν οι βαβαροί, οι ξένοι, έστειλαν γιατρούς, να τον εξετάσουν ότι τρελάθηκε για τον κλείστο νοσοκομείο. Είναι ο Μακρυγιάννης.
λοιπόν ο Μακρυγιάννης. Μια ιστορία ολόκληρος, ένα κόσμος ολόκληρος. Διαβάστε τα μνημονεύματά του, γραμμένα απλά, ταπεινά. Θα συγκινηθείτε βαθύτατα, θα διδαχτείτε σπουδαίως. Λοιπόν, αυτός είχε βγήκε κάτω ο Ιμπροήλης με 25.000, πλάκωσε στην Καλαμάτα. Τρόμος και φόβος. Και πιάνει ένα βουνό και φτιάνει ένα χαράκωμα, ένα χάνδακα και μένει μέσα με 30 παλικάρια. Με 30 παλικάρια παρακαλώ να πολεμήσει μια ολόκληρη τουρκιά, 25.000 Ιμπραήμ, αυτό. Πάει ο ναύαρχος, ο Δερυγνή, τον επισκέπτεται. Μόλις είδε το χαράκωμα, γέλασε. Τι γελάς, ναύαρχε? Τι είναι τούτο εδώ, μπροστά στα κανόνια και στα πλοία τα μεγάλα που φέρανε οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι? Λίγοι είστε. Λέγει, αδύνατοι είστε, λέει, αυτοί είναι πολύ δυνατοί και εσείς είστε ασθενείς, αδύνατοι. Δυνατοί είναι αυτοί, αλλά έχουμε μαζί μας το δυνατό Θεό. Με τη μόνο Θεός, του λέει. Λίγοι είμαστε, έτσι είμαστε πάντα, γεννηθήκαμε Έλληνες, να μάθα λίγοι. Μας τρώγουν τα θεριά, αλλά πάντα μένουν λίγοι. Και λίγοι Έλληνες είναι μαγιά για ένα καινούριο κόσμο. Τάχασε ο ναύαρχος και του λέει «Τρεμπιέν, τρεμπιέν», ξέρετε θα πει «Τρεμπιέν». Πολύ καλά και σκοτσέφυγε. Πήρε μάθημα ένας ναύαρχος ολόκληρος από εκείνον τον αγράμματο τον Μακρυγιάννη. Τέτοιο άλλο στιγμιότυπο από την Άγια Ζωή του. Είδε στην Αθήνα, καθόταν εκεί που είναι το Μακρυγιάννη το Σύνταγμα, ταπεινός, φρόνιμος, ευλαβής, ξεμολογούταν κάθε μήνα. Τριγούστο να χάνει το μυστηρίο. Το δάκρυ του έπεφτε στη γη. Πίστευε στο Θεό βαθιά. Μια μέρα για συνήθεια στο τραπέζι να έχει ξένος. Είδε λοιπόν ένας ξένος του το Παρίσι. Από εκείνους τους αλήτας που την ώρα που πολεμούσε αυτός και το κορμί του ήταν κόσκινο, αυτοί γλεντοκοπούσανε μες στο Παρίσι οι κύριοι, οι νεότεροι και οι παλαιότεροι. Δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν θέλω να παγκαθώ, θα είναι φοβερές τις συγκρίσεις. Οι ήρωες είναι μόνο αυτοί που μείνανε στον τόπο και αγωνιστήκανε για να υπάρχει Ελλάδα σε ελευθερία. Λοιπόν, είδε κάποιος τέτοιος, πέρασε από το σπίτι. Κάει από το σπίτι, μπήκε στο σπίτι. Ο Μακρυγιάννης έκανε συνήθεια να βάνει ένα μικρό παιδί του να λέει το Κύριε Ελέησον, το Πάτερ ημών. Έκανε το σταυρό του κανονικά να φάει το ψωμί του. Γέλασε αυτός από το Παρίσι. Γέλασε. Γιατί γελάς, του λέει. Αυτά λένε μπόσικα πράγματα, λέει. Τα πιστεύω στο Παρίσι αυτά, λέει. Τι είπε, λέει, γυναίκα, αν και την πόρτα του να φύγει. Και τα καθάρματα εγώ δεν θέλω στο σπίτι μου. Αυτός ήταν ο Μακρυγιάννης. Πού βγήκανε από σχολεία, παραπιστήμια. Αχ, τόσο Κολοκοτρώνης είπε μια μεγάλη σοφία. Αυτός ήταν ο έφορος που χτίσανε το πρώτο παραπιστήμιο. Μια μέρα τον καθόταν και κοίταζε τους κτίστας και είπε μια προφητεία. Αυτό το παραπιστήμιο αν πάει καλά θα σώσει την Ελλάδα. Αν δεν πάει καλά θα καταστρέψει και θρησκεία και τα πάντα. Τα διαγράμματα, είπε ο Κοσμάς Φετωλός, θα καταστρέψουν την Ελλάδα. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τους Γεωργούς και τους Παναλαίους. Και κινδυνεύει από τους αθέους επιστήμονες, αγραμμάτους, οι οποίοι ξεφουργίζονται κάθε μέρα για να διαλύσουν το μικρό αυτό χώρο της πατρίδος που λέει Ελλάδα. Λοιπόν, πού βγήκε ο Μακρυγιάννης? Από ποια σχολεία και πανεπιστήμια? Από το μεγάλο σχολείο. Το μεγάλο σχολείο με το 8 ήχη, το ψαλτήρι ή το Αγία μας Εκκλησία, από εκεί μέσα βγήκε. Παιδί της Εκκλησίας ήταν. Πιστός και βοσιωμένος στον Θεό. Ας τον παρουσιάσουμε την πιο αγνή ψυχή, την Αγία Ψυχή του 21.
Μα δεν φτάνει να τους χειροκροτείτε. Άμα καμιά φορά στο σπίτι σας κανένας άπιστος, να μην είσαι ψευτοευγένεια. Ψευτοευγένεια. Και άμα τον βλέπεις και κοροϊδεύεις, να ανοίξει την πόρτα, να τον διώξεις. Μια κλωτσά και το φεγγάρι. Μια κλωτσά και το φεγγάρι. Έχω κι άλλες, αλλά που θα φτάσει, θα αργήσουμε. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Μπορώ να σας μιλώ μέχρι τα μεσάνυχτα για όλους αυτούς τους ήρωας, τις αγίες αυτές μορφές. Όχι, όχι, όχι. Φτάνουν. Διαβάστε, μελετήστε, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Τα απλώς τα υπενθυμίζω στην αγάπη σας, για μην τις μου ήλθουν από την ιερά μνήμη σας. Αλλά μην νομίσετε, καλά θα πείτε, αυτοί σαν οι κορυφαίοι. Δεν ήταν μόνο οι κορυφαίοι. Αυτοί ήταν οι πρωτοπόροι. Αλλά πίσω από αυτούς ήταν ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και τι θα έκαναν αυτοί εάν δεν ήταν ολόκληρος ο ελληνικός λαός? Και ότι πίσω τους ήταν όλος ο ελληνικός λαός, θα αναφέρω ένα-δύο στιγμιότυπα και τελειώνω των λόγων. Στοιχείο. Το 1822 πήγαν οι Τουρκαλάδες. Κάψανε την Τούρκια, την αυτή την Τυχιό. Μαζέψανε τα γυναικόπαιδα. Κάποιος ξένος που και βίλ, που παρακολούθησε διαμέσου άλλων την τραγωδία της Χίου, που είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού, εθαύμασε το εξής γεγονός. Ότι οι Τουρκαλάδες στην προκυμαία, στην αμμουδιά, καλάσανε τα γυναικόπαιδα. 5, 10, 20, 30 παρακαλώ χιλιάδες. Ανώτεροι, όχι ο λιγότερος. Ξερίζωσαν οι Τουρκαλάδες από εκκλησία το σταυρό, τον εσταυρωμένο της Μεγάλης Παρασκευής. Τον φτύσανε μπροστά σε όλους. Όπως κάνουν τώρα κάτω στην Κρήτη, στην Κύπρο. Και μετά τον έρεψαν στην αμμουδιά κάτω. Και λένε, όποιος από σας πατήσει και φτύσει τον εσταυρωμένο, θα ζήσει. Όποιος δεν τον πατήσει και τον φτύσει, θα τον σφάξουμε. Ζωή δεν έχει. Διαλέξτε και πάρετε. Σας τάσε προθεσμία μια ώρα. Με το ρολόι μια ώρα. Πέρασε μια ώρα. Ούτε ένας! Ούτε ένας! Θέτε ένα άλλο πιο αξιόλογο γεγονός. Όλος ο λαός κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Ακούστε να δείτε το πιο συγκινητικό απ' όλα. Κάτω στα Συνδίας. Ξέρετε πόσο μακριά είναι η Ινδία. Τώρα με το αεροπλάνο έρχεσαι σε μια μέρα. Μα τότε δεν ήταν αεροπλάνα. Με τα πόδια ήταν 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες με τα πόδια. Με τα μέσα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, στις Ινδίες, μέσα, κοντά στην Καλκούτα, σκορπισμένος ελληνισμός στα πέρα του κόσμου μέχρι σήμερα, ήταν παρακαλώ 450 Έλληνες. Φεύγοντας στην Τουρκιά, πήγανε στις Ινδίες, και εκεί αγοράσανε κτήματα, κάνανε περιουσίες, παντρευτήκανε, Ελληνίδες εννοείται, είχαν οικογένειες. Πόσοι? 450. Μάθανε κάτω στα Συνδίας, που δεν ήταν τότε ασύρμα τηλεγράφου. Με τα 2-3 μήνες μάθανε ότι η πατρίδα επαναστάτησε. Παπάδες, δεσποτάδες, λαός, όλο σηκώθηκε. Πήγανε στα σπίτια, δεν υπέφεραν. Αχ, να πολεμούν άλλοι και εμείς να πολεμούν. Αχ, να σκοτώνται άλλοι και εμείς να σκοτωνόμαστε. Δεν είμαι Έλληνες, δεν είμαι χριστιανή. Και κάναν το σταυρό τους και ξεκινήσαν από τα Συνδίας και ήρθαν στην Ελλάδα και σκοτωθήκανε όλοι για το μεγαλείο της πατρίδος. Και μόνο το παράδειγμα αυτό είναι αποδεικτικό και συντριπτητικό των Ελληνών εκείνων αθέων, οι οποίοι θέλουν να διαβάλουν την Επανάσταση και να πούνε ότι η Επανάσταση αυτή είναι προϊόν υλικών συμφερόντων. Και τι ήταν αυτοί?
τους Αδαμάσια. Θέλετε παράδειγμα? Ας μην κάνω τη σύγκριση. Και ας με συγχωρέσει ο Θεός. Και ας με συγχωρέσουν όλοι. Για σύγκριση. Για σύγκριση. Αυτή τη στιγμή που κινδυνεύει η Πατρίς στην Ιταλία, στην Βελώνα, στην Νεάπολη, στη Βενετία, στη Φεράρα, στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Παντού, παντού είναι, παρακαλώ, παρακαλώ, 100.000 φοιτητές που στραγγίζουν τα πορτοφόλια των γονέων τους. Εάν κρυφτεί πόλεμος, ποιος θα έρθει από εκεί πέρα? Ούτε ένας. Ούτε ένας. Α, τα παιδιά της αγροτιάς, α, τα παιδιά τα πτωχά, να πολεμήσουν στον Εύρο. Και αυτοί οι κύριοι να γλεντοκοπούν. Και υπάρχει επιστολή πατέρα που έστειλε στην Ιταλία στα χέρια μου και τη λέει: παιδί μου Γιώργο, μην αυτού, θα ζήσει πόλεμος. Να ζήσει ο Καλακάρης, να δει πίσω στα ερήπια και τα καΐδια, να γλεντάει και να διασκεδάζει. Δεν φταίνε αυτοί, φταίει το κράτος. Πρέπει να εκδώσει την ενταγή, να πάει το συνάλλαγμα και να γυρίσουν πίσω, να φοράσουν το χακί, να πάνε στον Εύρο, να αγωνιστούν για όλοι μας για την πατρίδα. Αυτή, αγαπητοί μου, μια σκιαγραφία σας έδωσα. Όλης αυτής της ηρωικής αξιορμήσεως, η οποία ονομάζεται Επανάσταση του 1821, ανεπανάληπτος. Και τώρα να τη σβήσουμε την εορτή αυτή, που είναι με το μεγαλούργημα. Οι Γάλλοι δεν λησμονούν την εορτή, τη Γαλλική Επανάσταση, τη γιορτάζουν. Οι Γερμανοί δεν λησμονούν τα δικά τους. Οι Αμερικάνοι δεν λησμονούν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους. Οι Ρώσοι δεν ξεχνούν την ημέρα που έστειξε η Ολένη Επανάσταση. Και εμείς που έχουμε την ωραία τρεπανάσταση στον κόσμο να την λησμονούμε, είναι τροπή μαζιάς τους. Και μόνο την λησμονούμε, τη συκοφαντούμε. Να διαβάσετε φυλάδια τις ημέρες αυτές, βιβλία που βγάζουν από τη φάμπρικα της ψευτιάς, να διαβάλουν όλους τους ήρωας της Επαναστάσεως του 21. Ότι ήταν τυποτένοι, συμφροντολόγοι, ιδιωτελείς, άνθρωποι του χρήματος και της διαπάλης. Θεέ μου, Θεέ μου! Οι δικοί τους μόνον ήρωες, οι σφάχτες και οι δολοφόνοι, αυτοί είναι ήρωες, και δεν είναι ήρωες ένας Κολοκοτρώνης και ένας Κανέρης και ένας όλοι αυτοί οι ήρωες οι μεγάλοι της Επαναστάσεως του 21. Αυτοί μόνο έχουν ήρωες, εμείς δεν έχει Ελλάς ήρωες, μεγάλους και υψηλούς. Και συκοφαντούν και διαβάλλουν και λέγουν ότι είναι προϊόν τη Σύρης και των οικονομικών παραγόντων. Ο πόλεμος αυτός, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν, ότι είναι αποτέλεσμα του στομάχου και της κοιλιάς. Πεινούσαν και δυστυχούσαν, γι' αυτό κάνουν την Επανάσταση. Θα ήθελα στην αγάπη σας, κοντά σε αυτά τα άλλα που είπα, που είναι αποδεικτικά της πίστεως της μεγάλης, να αναφέρω 1-2 παραδείγματα. Το ένα είναι της οικογενείας, της μεγάλης οικογενείας των Κουντουριωτών. Πίστευε η οικογένεια των Κουντουριώτης. Ο τελευταίος των ηρωικός απόγονος ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης. Όταν βγήκαν τα καράβια των Τουρκαλάδων έξω, πρωτού να βγούνε, τους έστειλε τηλεγράφημα, δεν βγαίνανε. Σας καλώ αύριο ημέρα, ημέρα 10 να βγείτε έξω, σας περιμένω με το Σταυρό. Εν τόλμησε κανείς να κάνω συγκρίσεις? Δεν κάνει να κάνω συγκρίσεις. Είστε έξυπνοι, τετραπέρατοι και καταλαβαίνετε. Το πνεύμα αυτό δεν υπάρχει σήμερα σε αυτό το ύψος και το μεγαλείο που υπήρχε. Λοιπόν, ναι, ας αποκτήσουμε πρώτα ψυχή του 21, ας μετήσουμε πρώτα από το κρασί του 21, όπως είπε ο Παλαμάς, και τότε παιδί μου να γίνει αυτό. Τώρα δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είμαι δεβελοπόλεμοι. Ξέρουμε από πόλεμο. Είδαμε μια σκορπισμένα κοιλιές. Είδαμε παιδιά σφαγμένα. Και δεν θέλουμε να γίνει πόλεμος. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι ομελέτα. Δεν είναι αυγά να σπάμε να τρώμε. Είναι πόλεμος. Και εμείς θέλουμε ειρήνη. Αλλά μέχρι ενός σημείου. Πέραν τούτου είναι η τιμή και η αξιοπρέπεια και η ελευθερία της πατρίδος. Λοιπόν, Κουντουριώτης, οικογένεια. Πλούσια οικογένεια.
Δεν υπερβολεί να σας πω ότι είχε μια στέρνα γεμάτο χρυσά νομίσματα. Μια στέρνα χρυσά νομίσματα. Τα δώσε όλα και δεν πήρε ούτε ένα φράγκο. Πού είστε εσείς κύριοι που λέτε ότι τα συμφέροντα οδήγησαν αυτούς? Έγινε πλούσιος φτωχός. Φτωχός. Μια άλλη οικογένεια κάτω στην Τρυπολιτσά, μεγάλη και αυτή και ιστορική οικογένεια των Δελυγιανέων. Πλούσιοι και αυτοί. Άρα λεγότανε Άναστος. Άναστος. Δελυγιάννης ήταν η αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, είχε μια αποθήκη, τεροπελώρια αποθήκη, μεγάλη παιδό. Ό,τι ήθελες. Όλα τα προϊόντα της γης είχε μέσα. Και άμα άνοιξε ο πόλεμος, άνοιξε τις αποθήκες. Και φοδίασε επί 2, 3, 4, 5 μήνες όλο το ελληνικό στρατό. Και δεν έμεινε τίποτα στις αποθήκες. Και λένε οι γειτονές τους, μπαρμπάναστε, τι θα γίνουν τα παιδιά σου, τι θα γίνει η οικογένειά σου. Δεν κράτησες τίποτα για τον εαυτό σου. Τίποτα παιδιά μου δεν κράτησα. Όλα για την πατρίδα. Κι άμα να σε ελευθερωθούμε, και εγώ και τα παιδιά μου με ένα μαχαίρι, ας βάλουμε λάχαρα να δούμε. Θέτε άλλο. Ας παρουσιάσω για άλλη μια φορά αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Ναι, του Υψηλάντου. Άγια μάνα είχε αυτός. Σε χρυσά πιάτα τρώγανε, τόσο πλούσιοι ήτανε. Και όταν ήρθαν στην Πελοπόννησο, τους φιλοξένησε ο λογοτρόνη στον αδελφό του, τον Δημήτρη Υψηλάντη, μια ευγενική ψυχή που πέθανε από τον καημό του για τον εμφύλιο ως παράγμο των Ελλήνων. Και όταν ανέβησε στο βουνό, λέει, πρίγκιπα, εδώ δεν έχουμε χρυσά πιάτα και χρυσά σπιρούνια και τίποτα. Ούτε τραπέζι δεν έχουμε. Καθίστε κάτω. Τους κάθισε κάτω, έπεσε ένα κατσίκι, το έστησε μόνος του και το έβαλε πάνω σε πλατανόβυλα αντί για πιάτα. Έτσι από εδώ και μπρος, πρίγκιπα, θα ζήσει. Έφυσε και έζησε έτσι, πτωχικά, ο πλούσιος αυτός και τίμιος αγωνιστής. Η δε μάνα του είχαν ένα μεγάλο χωράφι, ένα τσιφλίκι, ολόκληρο τσιφλίκι απ' έξω το Βουκουρές. Και αν έγινε πόλεμος και με τα παιδιά της έδωσαν το παν, η μάνα η γριά από το να πεθάνει. Λέγει να πουλήσει το τσιφλίκι όλο για την Ελλάδα. Αυτοί ήταν οι ήρωες που έρχονταν σε κοφαντήσουν. Εδώ στα βράχια της Ελλάδος δεν ξέρω τι έγινε. Μεταξύ των άλλων συνετρίβει και κονιορτοποιείται η θεωρία του Μάρξ. Ότι οι οικονομικοί και μονολόγοι είναι οι δημιουργοί των ευρών. Όχι! Εδώ στην Ελλάδα απεδείχθη ότι είναι ψέμα. Εδώ στην Ελλάδα απεδείχθη ότι πτωχαδάκια που δεν είχαν δαγμή, αλλά και πλούσιοι και πλουσιότατοι, εδαφάνισαν τα πάντα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι ύλη, δεν είναι κελιά, δεν είναι χρήμα, δεν είναι δολάρια, δεν είναι ρούμπλια, δεν είναι κορώνες, δεν είναι χρυσάφι. Είναι ιδέα. Η Ελλάδα είναι ιδέα και οι ιδέες δεν αποθυμίσκουν. Και μακάρι αυτοί όποιοι ζουν και αποθυμίσκουν για τις ιδέες. Τα αυτά, αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και πατέρες. Και τώρα, μπροστά σε αυτό το μεγαλούργημα, τι έχουμε να πούμε, αγαπητοί μου? Τώρα γίνεται μια προδοσία σε βάθος και έκτασης. Δεν έχω καιρό να αναπτύξω το τρίτο μέρος της ομιλίας μου, να μιλήσω περί της προδοσίας η οποία γίνεται εις βάρος της Ελλάδος. Και η προδοσία αυτή, εσκεμμένη ή μη εσκεμμένη, εσυνείδητος ή ασυνείδητος του αποτέλεσμα. Ενώ πρέπει να μείνουμε Έλληνες ορθόδοξοι, άξια παιδιά των προγόνων μας και των ηρώων μας, συνεχίζονται στην ένδοξη ιστορία του γένους μας. Αντιθέτως τώρα, αυτοί που έρχονται από τα ξένα μέρη και θα μπόσανε μπροστά στις βιτρίνες των Παρισίων και μπροστά στις βιτρίνες της Νέας Υόρκης και μπροστά στα μεγαθύρια της Μόσχας και του εξωτερικού, μιλώ πάνω από όλους. Κάνω το άλμα του Θεού και πάνω όλων στέκομαι. Και δεν έχω καμία συμπάθεια με τα ξένα έθνη, τα οποία κατά ποικίλους τρόπους προδώσανε το 22 την Ελλάδα. Την Ελλάδα στη Μικρά Ασία, εκ νέου θα την προδώσουν. Για να αποδειχθεί ότι μη με πείτε επόρχοντας επί εις ανθρώπων η ζουκιά στη σωτηρία. Μη με πείτε επόρχοντας η ζουκιά στη σωτηρία. Ελάς να μην ελπίζεις σε πρόσωπα και πράγματα. Είτε το α όνομα ή το β όνομα.
Δεν θα μας σώσουν τα άτομα. Δεν θα μας σώσουν τα έδινε μεγάλα. Δεν θα μας σώσουν οι συμμαχίες και τα ΝΑΤΟ. Δεν θα μας σώσουν, θα μας σώσει ο μεγαλοδύναμος Θεός. Ο πέδες εκείνων. Η νύχτα και περιπτούται εις πάντα στους αιώνας. Συντελείται λοιπόν μια προδοσία εις το έθνος. Ποιον το πρόγραμμά μας. Δεν είναι πλέον το πρόγραμμά μας να πάμε στην Νέα Σοφιά, να προσκυνήσουμε εκεί, να ανάψουμε κερί, να συνεχίσουμε τη λειτουργία των προγόνων μας, να ύψωσουμε ψηλά τα λάδωρα, να λάμψει ο Σταυρός σε πελάγι, σε στεριές και στις θάλασσες. Αλλά ποιο είναι το πρόγραμμά μας, μηδαμινών, μικρών, ταπεινών. Ομίζω σε ένα πρώτο κήρυγμα. Είναι να πάμε, να μπούμε οπωσδήποτε και να στεγαστούμε κάτω από μια ομπρέλα που με την πρώτη βροχή θα λιώσει. Ποια είναι αυτή η ομπρέλα που ζητούν να σκεπάσουν την Ελλάδα, που με την πρώτη βροχή θα λιώσει, θα την πάρει ο άνεμος και θα γίνουμε κομμάτια. Η ομπρέλα που ζητούν να στεγάσουν την Ελλάδα, οι εκείνοι που μας κυβερνούν είναι μικρό και ασήμαντο. Δεν θέλουν να στεγάσουν την Ελλάδα κάτω από τον πανίσχυρο βραχίωνα του Θεού. Μη φοβάστε, λέει ο Μακρυγιάννης. Ένα σήμερα θα κυνηγήσουμε κύριους αν έχουμε το Θεό μαζί μας. Αν δεν έχουμε το Θεό μαζί μας, θα μας κυνηγάει ένας, θα μας κυνηγάει. Αυτά, δεν έχουμε πλέον αυτό. Ζητούν λοιπόν να στεγάσουν την Ελλάδα από μια ομπρέλα που θα με τις πρώτες βροχές και αστραπές και βροντές θα διαλυθεί. Και η ομπρέλα αυτή ονομάζεται ΕΟΚ. Να γίνουμε στην ΕΟΚ. Αυτή είναι η ομπρέλα τους. Η σατανική ομπρέλα. Το 19ο του θηρίου της Αποκαλύψεως, όπως ερμήνευσα. Σύνθημά μας, όχι μόνο να ενταχθούμεν οικονομικός και εμπορικός, αλλά παρακαλώ να ενταχθούμεν και ηθικός, να ενταχθούμεν και κοινωνικός κατά ποιο. Και να αποκτήσουμε κι εμείς τα ήθη και τα έθιμα των Δανών, των Νορβηγών, όλων εκείνων των εθνών που στεγάζονται κάτω από την ομπρέλα. Που αυτή η ομπρέλα θα μείνει, θα διαδεληθεί εις τα εξώ συνετέθ. Και συνεπώς ζητούμε το σύνθημά τους, μικρών και μεγάλων, όλων εξαιρέτως πλην ελαχίστων, των πολιτικών της πατρίδας μας συμβαίνουν είναι ένα. Να γίνουμε Ευρωπαίοι. Κάτω λοιπόν όλα τα ιερά και όσια. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος, ο μυστικός λόγος που ζητούν να συνάψουμε συνθήκη με το Βατικανό και να προσκυνήσουμε την παντόφλα του Πάπα. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούν να γίνει το αυτό των διαζύγιων. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούν να καταργήσουν την υγεία ως έγκλημα και σαν σκυλιά στο δρόμο να αμαρτάνουν άντρες και γυναίκες. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να μειώσουν τις εορτές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιτρέπει το ΕΙΛ, το άτομα. Δεν επιτρέπει το ΕΙΛ σε εθνικές εορτές να μην παρουσιάζεται παπάς και δεσπότης Μεράζο, όχι στο ΕΙΛ. Δεν παρουσιάζεται ο Αθανάσιος Διάκος και ο Κολοκοτσού και όλοι αυτοί. Όχι Ράσο λέγει. Κι ας είναι ο παπάς και ο δεσπότης και ευλογεί. Να πούμε, οι μηχανές. Τα στρέφονται κάτι των τρόπων. Τώρα το έμαθα, προχθές το έμαθα. Και από την ΕΕ πλέον από τα τηλεόραση να παρουσιάζονται οι διάφορες. Θα έλεγα μια σκληρά λέξη, αποφεύγω να την πω. Οι διάφοροι ηθοποιοί και οι διάφοροι εκμεταλλευτές του ελληνικού λαού να παρουσιάζουν τα διάφορα καθάρματα. Παπάς δεν παρουσιάζεται, δεσπότης δεν παρουσιάζεται, Ράσο να μην παρουσιάζεται. Μίσος ραντίο του Ράσου που έπεσε πατρίδα. Αυτός είναι ο λόγος που γίνονται όλη αυτή η προδοσία. Αυτός είναι ο λόγος που στην περίοδο της παιδείας σκοτεινοί άνθρωποι πάνε να σβήσουν το θρησκευτικό μάθημα. Να το σβήσουν τελείως. Αυτός είναι ο λόγος που εξηγούνται τι αυτό, να γίνουμε Ευρωπαίοι. Αλλάσχοι, εφόσον υπάρχει ήλιος και εφόσον υπάρχουν άστρα και εφόσον ένα τέλει από πόσον τρέχουν οι ποταμοί και εφόσον υπάρχουν δέντρα και εφόσον υπάρχουν μνήματα και ήρωες και μάστρες και κόκαλα, εμείς διαμείναμε Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί της αιώνας αιώνων. Και όπως ανησυχείτε αδέρφια μου, είδα προχθές εκεί στη Φλόρνα κάπου εκεί, είδα κάποιον, τον είδα ανήσυχο, έτρεχε δεξιά και αριστερά. Τι έπαθε, σου λέω, α τι έπαθα, αχ λέει, έχασε την ταυτότητά μου λέει, ταυτότητά μου, ανησυχούσε να χάσει την ταυτότητα, πώς γίνω. Έτσι λοιπόν δεν θα χάσουμε την ταυτότητά μας, η ταυτότητα μας λέει Έλληνες και θα μείνουμε Έλληνες, εις Χριστώ των δαιμόνων, όλων των δαιμόνων των χρωμάτων. Ταύτα αγαπητοί μου, παρουσίασα ενώπιον σου, δεν δίδαξα σήμερα εγώ. Δίδαξα μια ήμιστη άνδρες, τον οποίο δεν είμαι άξιοι να σπαστώ με το υποπόδιο, τα σανδάλια των υποδημάτων τους. Αήμιστοι άνδρες, εκεί που πήγατε πάνω ψηλά, πάνω από τα άστρα,
Αν είστε σκιέ, παρηγορήσατε μας, εμψυχώσατε μας, δώστε μας και πάλι στην πατρίδα να γεννηθούν νέοι διάκοι, νέοι κανάλιδες, νέοι μιαούλοι, νέοι κολοκοτρώινες, νέοι μακρυγιάννιες. Προσδόξεν το ευλογητού μας έθνος. Αμήν.